Πάντως, τώρα που μιλάμε για συντηρητικούς και μη, η εφημερίδα Bild προτρέπει τις γυναίκες να σπάσουν τα στεγανά και να κάνουν κάποια διαφορετικά δώρα αυτές τις μέρες στους αγαπημένους. Υπάρχει τίποτα από αυτά που νομίζω ότι εγώ, η Ελιάνα και η Κατερίνα θα μπορούσαμε να πάρουμε? Αφιγραντήρα. Σπάστε τα στεγανά! Βάλτε στο αυτοκόλλητο στο στόμα, δεν αντέχω άλλο, μας τρελαίνει. Σπάστε τα στεγανά! Πάρε αφιγραντήρα! Όρμα! Ναι, δεν μου λε, διαφημίσει αφιγραντήρα. Ναι, είχα κάνει. Λοιπόν, άκου να δει. Με έπιανε η μάνα μου πριν από λίγο καιρό, σα είπα ότι πήγα να πάρω αφιγραντήρα. Με κυνηγούσε να τη πάρω αφιγραντήρα. Τη λέω, παιδάκι μου, τι να τον κάνει ένα αφιγραντήρα. Αυτά είναι για ειδικέ περιπτώσει, ειδικά με. Θέλω ένα αφιγραντήρα, νομίζω ότι με νιώθω υγρασία. Λέω, πού τι νιώθει. Και θέλω να πάω να δουλεύει, μου λέει αυτό που διαφημίζει η Κατερίνα. Λέω, διαφημίζει η Κατερίνα αφιγραντήρα. Ναι, ναι, σε ένα κανάλι. Τώρα διαφημίζει ρούχα. Εγώ θα το πάω στη γυναίκα που πέρασε και περιπέτεια. Όχι, αγόρασα. Πήγα στην Κηφισία. Στο ουαουαουα! Δεν κάνει να πούμε. Που δεν έχει σημασία. Παντού πουλάνε αφιγραντήρες τώρα. Για να αφιγραντήρα. Για γιατί έχει πολύ υγρασία. Λοιπόν, και μόνο μου λέει αυτό πάνω μου και τρελαίνομαι. Λέω, η Κατερίνα. Η ζωή, το τριγωνάκι. Ναι, και να μου βρει Κατερίνα. Λέω, δεν είναι δικά τη παιδί μου, τα διαφημίζει. Να μου βρει Κατερίνα. Α, με ανακάλυψε. Ναι, είμαι η εργοστασιάρχη. Φανταστικό. Θε να σου πάω στα στεγανάκια σένα, θα το κάνω. Βρε, εμένα, το Γιάννη σου να προσέξει. Εμένα, άσε με.